Θα ήθελα, με συγχωρείτε, παρόντος σας, να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις στον κόσμο, σήμερα σε όλο το λαό που παρακολουθεί, και η σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις, με αυτό το ζήτημα. Τα άλλα θέματα είναι θέματα της πολιτικής σας, αναφερθήκατε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, διότι... αλλά ξέρω πολύ καλά, επ' αυτού θα σας πω. Εσείς αναφερθήκατε μόνο στο κατοχικό δάνειο. Γνωρίζετε πολύ καλά και μας επιρρύψατε την ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις από τη Βουλή. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει προς έγκριση και από την Ολομέλεια, για ένα σύνολο ζητημάτων που αφορούν στις πολεμικές αποζημιώσεις, διότι η Γερμανία έχασε τότε, στις 100 μαρτυρικές πόλεις με τα δεκάδες χιλιάδες αθώα θύματα, στα θύματα του λοιμού, στα αρχαία, δηλαδή σε ένα σύνολο ζητημάτων, και βεβαίως και στο κατοχικό δάνειο. Και ότι όλα αυτά έχουν μαζευτεί με ντοκουμέντα εξαιρετικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από αλλού και από επιτροπές που δουλεύουν τόσα χρόνια, και ότι είναι ένα σημαντικό οπλοστάσιο μεγάλης εθνικής σημασίας και με μεγάλο ηθικό, πολιτικό και ιστορικό φορτίο προς διεκδίκηση. Θέλω να πω ευθέως, και ήθελα να το πω μπροστά σας για να μπορείτε, αν θέλετε, να το σχολιάσετε, ότι δηλαδή δεν σας διέφυγαν όλα αυτά, κύριε Μιχαλιολουλιάκου. Η αναφορά σας και μόνο ότι είναι υπόλογη η Γερμανία στις δόσεις του κατοχικού δανείου έχει να κάνει με τη βαθύτατη και εκπεφρασμένη δημοσίως πεποίθησή σας ότι έχετε εκλεκτική συγγένεια και ότι χάσατε τότε τον πόλεμο. Ότι οι δυνάμεις που χάσανε τότε τον πόλεμο είναι οι δυνάμεις στις οποίες ιστορικά, ιδεολογικά και πολιτικά αναφερόσασταν και τότε και τώρα. Και με αυτή την έννοια δεν θα ήθελα να μείνει προς τα έξω, προς τον κόσμο που μας ακούει, σαν από την πλευρά σας μία ειλικρινής διεκδίκηση περί των τεράστιων γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων που χρωστούν στον ελληνικό λαό. Είναι εντελώς ελλειπτική αναφορά, δεν είναι καθόλου τυχαία αναφορά, διότι επανειλημμένα μόνο αυτό το θέμα αναγνωρίζετε, για τα άλλα θεωρείτε ότι ήταν πολεμικές συγκρούσεις, στις οποίες μάλιστα οι δυνάμεις στις οποίες αναφερόσασταν και αναφέρεται, χάσαν, και ευτυχώς για τη δημοκρατία και για τον ελεύθερο κόσμο, χάσαν τότε τον πόλεμο. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.